Η πόλη καίγεται απ' άκρη σ' άκρη. Οι φλόγες και ο καπνός κρύβουν πίσω τους φρικτές εικόνες ανθρώπινου πόνου και δυστυχίας. Μια σφαγή που πνίγει τη Σμύρνη με το αίμα χιλιάδων αμάχων, Ελλήνων και Αρμενίων που έπεφταν στο νερό κρατώντας τα χέρια τους μικρά παιδιά, μήπως και καταφέρουν να φτάσουν μέχρι τα πλοία με τα οποία μεταφέρθηκαν τελικά στην Ελλάδα πάνω από 300.000 ξεριζωμένοι πρόσφυγες. Άντρες και νεαρά αγόρια συλλαμβάνονται για να σταλούν στα κάτεργα στα βάθη της Τουρκίας. Γυναίκες βιάζονται. Βρέφοι αποκεφαλίζονται στην προκυμαία. Μας πήραν και μας πήγαν μέχρι την Κεσάρια. Η μητέρα μου, τα μικρά παιδιά, μείνανε στη Μέλασσα. Απροστάτευτοι. Εγώ με το συγχωρεμένο τον πατέρα μου μας πήραν και μας πήγανε και πήγαμε μέχρι την Κεσάρια. Βαδίσαμε 40 μέρες για να πάμε. Ναι, με τα πόδια. Όσοι δεν μπορούσαν, τις σκοτώναν στον δρόμο. Η θάλασσα έχει καλυφθεί με πτώματα. Τα πλοιάρια βουλιάζουν από το βάρος και όσοι πέφτουν στο νερό εκτελούνται από τα αποσπάσματα των Τούρκων. Οι θηριωδίες στην αποκλεισμένη αρμενική συνοικία εξίσου ανατριχιαστικές. 4.000 άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία του Αγίου Στεφάνου θα πεθάνουν με μαρτυρικό τρόπο. Όσοι επέζησαν εκτελέστηκαν αναομάδες στην πλατεία του Διοικητηρίου. 100 χρόνια συμπληρώνονται από την πιο οδυνηρή και επώδυνη σελίδα της ιστορίας του ελληνισμού, με τη σφαγή και το βίαιο ξεριζωμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, με την αγριότητα και τον όλεθρο που ξέσπασαν από τις 29 Αυγούστου να κορυφώνονται μέσα από τις φλόγες που κατέκαψαν τη Σμύρνη στις 13 Σεπτεμβρίου του 1922. Έθισαμε στις παράγκες, απάνω στο στατής, ναι, και από εκεί στηρίσαμε εδώ και καθίσαμε. Οι χαμένες και αλυσμόνητες πατρίδες δεν έσβησαν ποτέ από τη μνήμη όσων γλίτωσαν τον όλεθρο και τη σφαγή των παιδιών και των απογόνων τους, που γαλουχήθηκαν με τον πόνο του ξεριζωμού και την έμφυτη ανάγκη να μην αφήσουν τις παραδόσεις των προγόνων τους να χαθούν στις τάχτες που τύλιξαν τη Σμύρνη και όλα τα χωριά του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, όπως καταγράφουν οι μαρτυρίες από το αρχείο της Κρήτη TV. Ο πατέρας μου ήταν ο πρόεδρος του Μικρασιατών, κουβαλούσε τους αλικαρνασίες από τη Μικρασία, τους έφερε στην Κρήτη και ήρθε το 20 εδώ να θεμελιώσει τον αλικαρνασό. Μηχανικός ήταν τότε ο Περδικάρης, με τον οποίο συνεργάστηκε για να κάνει τα σχέδια της αλικαρνασού. Έχουν τηρηθεί όλα τα ήθη και έθιμα της Μικράς Ασίας, της αλικαρνασού για τη νέα αλικαρνασό.